ξεκινάμε την ανηφόρα πάνω του μονοπάτι. Εδώ είναι το μονοπάτι που πάω εγώ και από εδώ είναι το μονοπάτι που πάει όλος ο κόσμος στο μοναστήρι από πίσω. Εντάξει. Activity started. Αυτό το μονοπάτι τώρα το έχω σημαδέψει εγώ. Για αν θέλει κανένας να έρθει από αυτό το μονοπάτι, το έχω σημαδέψει να βλέπει να ανεβαίνει πάνω, να πάει πάνω στο μοναστήρι. Πόσα χιλιόμετρα είναι το μονοπάτι, η διαδρομή από εδώ? Εγώ υπολογίζω γύρω στα 2-300 με 2,5 χιλιόμετρα. Α. Activity resumed.
όλα αυτά τα πολλές διαδρομές τις έχω κάνει νύχτα. Σκονόμουν 3,5 ώρα με το φακό και ανέβαινα πάνω. Φαίνεται, φαίνεται. Δηλαδή εγώ θέλω να βγει το βίντεο και πιο μεγάλο, γιατί θα θέλω να το κάνω κασέτα, να το βλέπω τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, άμα φύγω από τη ζωή να με βλέπουν αυτό. Αυτός ο δρόμος είναι... Αυτός ο δρόμος πάει Αχάτας κάτω. Αυτός είναι που βγαίνει Αχάτα. Ναι. Και ο απέναντι πάει στο Σπήλαιο.
Γιώργο, έχει τέτοια θέα που θα το δεις τώρα, που δεν υπάρχει εδώ δεκάνησο για μένα τέτοιο, τέτοια θέα. Πού? Απέναντι εκεί, να βγήκαν τώρα πάνω στο... από πάνω από το δρόμο. Λοιπόν, τη διαδρομή αυτή που θα πάμε πάνω στο βουνό, να βρούμε τον προφήτη Ηλία, έχω πάει 2.720 φορές και συνεχίζω. Με το μονοπάτι, το δικό μου μονοπάτι, γιατί από εδώ ανεβαίνω. Και μάλιστα ερχόμενα νύχτα με το φακό. Χάθηκες ποτέ? Όχι, όχι, ποτέ. Συνεχίζουμε. Ο παππούς και ο εγγονός. Η άλλη απόσταση είναι πιο... Μια μικρή διαφορά έχει. Μια μικρή διαφορά, αλλά είναι πιο ομαλό το μέρος, πιο εύκολο. Και γιατί σε έκανε να διαλέξεις αυτή την απόσταση, αυτό το δρόμο? Μου άρεσε από εδώ, γιατί θέλω να βλέπω τη θέα αυτή που υπάρχει, γι' αυτό έρχομαι από εδώ. Τώρα ήταν κολλημένη εδώ και πως κατεβαίνω, όχι κατεβαίνω, πάταγα εδώ μια μέρα που σπάθησα, ξεκόλλησε η πέτρα και έπεσε κάτω. Να φαίνεται ότι είναι που ήταν κολλημένη εκεί. Ναι.
Τελευταία φορά που ήρθατε πότε ήτανε? Προχθές ήρθαμε. Πήγα από όλο μέρος. Πρόσημαρο. Ναι. Έχουμε κάνει τη μισή διαδρομή ή όχι? Γελάς, ε? Όχι. Ρώμα ακόμα. Έφερα πριν παλιά μερικούς. Μικρή, 30 χρόνια διαφορά από μένα. Επειδή καπνίζαν όμως, ανέβαινα από εδώ, τότε ανέβαινα γρήγορα. Θέλω να γυρίσω πίσω, ναι. Λέει, πού είναι το μοναστήρι? Λέω, πάνω, πιο πάνω. Πιο πάνω, πιο πάνω. Εκεί στο Πεύκο είναι? Πάνω. Εκεί στο Πεύκο? Το μοναστήρι? Ναι. Ο μοναστήρι είναι πάνω, πάνω, τέρμα. Η κορυφή του βουνού. Ναι. Μάρκο, άνω αυτό. Η ζέστη μου αρέσει με, δεν κολώνω. Ναι, προχωράμε. Εδώ έχω ανέβει με όλους τους χειρούς. Χιονισμένο να είναι το βουνό, να πάει μέχρι πάνω. Α, ναι. Να βρέχει, να φυσάει αέρας, να χαλά ο κόσμος από εδώ, να πουλήσει αέρας. Βροχή, όλους τους χερούς τους έχω αντιμετωπίσει και ανέβηκα πάνω. Και κατέβηκα πάλι.
Ακόμα περπατάω. Ναι. Γιατί όταν καθίσεις, κρυώνει το σώμα. Τελειώνεις μετά. Κρυώνει το σώμα και αρχίζει από την αρχή να ξαναζεσταθεί πάλι. Ενώ άμα πάρεις μία αναπνοή μόνο και μετά συνεχίζεις, δεν έχεις πρόβλημα. Ποτέ δεν έχω καθίσει κάτι. Ποτέ. Σε είναι χειρότερη και από την Αυλώνα. Να πας στη Βρουχούντα. Η Βρουχούντα. Η Αυλώνα είναι καλό μονοπάτι. Ναι. Σπάς. Το μονοπάτι το κανονικό το δικό μου. Πολύ έξω το κάνεις όμως. Ήταν από εδώ. Ναι. Αλλά τώρα για να μην έρθει κανένας και πες κάτω. Ναι. Το σημάδεσαι λίγο πιο πέσει. Καλά κάνεις. Αλλά εγώ ανέβαινα από εδώ. Ναι. Από εδώ. Τώρα το πήρα λίγο πιο μέσα. Καλά κάνεις. Εδώ. Βοηθεία που λες. Ναι. Αυτό με έχει κάνει να ανεβαίνω εδώ. Τώρα πιο πάνω θα σου πω. Μια φορά ήρθα. Φαίνεται έκανα λάθος την ώρα που σηκώθηκα, σηκωνόμουν. Γύρω στις 3.30 σχολόμουν να πάω για να έρθω. Φαίνεται κατά λάθος ήταν 2.30 ώρα. Όταν ήρθα εδώ, από το σημείο και εδώ, που είναι το γονός μου, τράπεσε το φακό για να δω το βουνό αυτό, την ανηφόρα, τη μεγάλη. Φαίνεται, κάναν κανένα γριοκάτσικο και τρόμαξε με το φακό που το πέταξα και άρπαξε μια φωνή, μια χαμός φωνή. Και πήρε δρόμο με προς τα βουνά μέσα εκεί. Και τρόμαξε το αγαλουκάτι μου. Εδώ η θέα τώρα θα πάρω μόνο τα χωριά. Ναι, ναι, ναι. Μετά. Μεγάλη θέα. Από πιο πάνω, βέβαια, χάτες κάτω αυτά.
Χαμός. Αυτή το κόπο δεν είναι. Τόσο δεν ήθελε η γυναίκα μου να έρθει. Με τίποτα. Σόφι, sorry, αλλά... Λοιπόν, τώρα μεγάλη αλήφωνα. Εδώ πάνω είναι το... Στην κορυφή ή έχουμε κι άλλο βουνό? Εκεί πάνω είναι? Πιο πάνω ακόμα. Όχι, εκεί πάνω πάνω? Όχι. Πιο πάνω κι άλλο βουνό. Ω, εδώ αποκλείεται. Μάρκος, δεν στάθηκε και τα έβγαλες όλα, ε! Βέβαια, κι άλλο. Δύσκολα. Το πιο δύσκολο είναι αυτό. Είχες δίκιο. Είχες απόλυτο δίκιο. Πού ήθελες να το βγάλουμε βίντεο. Είχες απόλυτο δίκιο. Σ' όποιον και να πεις ότι κάνεις αυτή τη διαδρομή, δεν θα σε πιστέψει. Άμα δεν το βγάζει, δεν παίρνετε. Για να σου πω και κάτι, και το λέω για μπροστά στη κάμερα. Αν ήξερα ότι ήταν έτσι η διαδρομή, δεν θα ερχόμουν. Ευτυχώς. Τι? Ευτυχώς για σένα. Ευτυχώς που δεν το ξέρα. Ευτυχώς που δεν το ξέρα. Είναι δύσκολη. Είναι. Απότομη. Καλά, χωρίς παπούτσια, η αεροβασία ούτε καν να το διανοηθείς δεν το κάνεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και μπαστούνι χρειάζεσαι. Εδώ, εδώ, το είστε... Ναι, γράφει. Ερχόμαστε με το μόνο, έρχεται ο Γιάνκος ο Καπετανάκης, ναι, μαζί μου και ο Αντώνης ο Χρυσός. Και ανεβαίνουμε από εδώ, μόνο πάνω, ναι, όχι κάτω. Το κάτω πού πας από εδώ? Κάτω, εγώ ερχόμουν πάντα από εδώ, πάνω, ναι, κάτω. Αλλά όταν είναι ο Αντώνης ο Γιάνκος, μόνο ανεβαίνουμε και πάμε από το άλλο μονοπάτι μετά. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Εδώ είναι πολύ επικίνδυνα στο κάτω.
Αυτό θα κάνουμε. Τι. Ναι. Να βγάλουμε και την άλλη διαδρομή. Ναι, βγάλτε, γιατί εγώ θέλω να το έχω όπως σου είπα. Ναι, ναι. Γιατί τέτοια θέα, όπως θα δεις μέχρι το τέλος. Εδώ είναι η θέα ή πιο πάνω. Δεν υπάρχει. Εδώ είναι η θέα ή πιο πάνω. Και εδώ είναι, αλλά πιο πάνω, που άμα ανεβαίνεις πάνω τα βλέπεις όλα. Ναι, οπότε θα βγάλω από πάνω. Μέχρι τα νησιά του Δωδεκανήσου, 3-4 νησιά του Δωδεκανήσου βλέπεις. Α, ναι. Βέβαια. Θα τα δούμε. Όλα. Μπάτσα καλά εδώ και... Χρόση. Πόσο χρονό είσαι, Μάρκο? Ένα μήνα, γύρω τα 80 και πάω 81. Πρώτη τρίτο του 33. Για να σου πω τώρα να τα κατοστήσεις. Ένα σημείο. Μάρκο, να τραβάς και το κουνάκι μαζί, ε. Βέβαια. Είναι ο πιο μικρός που έχει κάνει αυτή τη διαδρομή. Μάλλον. Πόσες φορές την έχεις κάνει, Μάρκο? Μ' αρέσει σου, Μάρκο. Μικρέ. Τρεις, τέσσερις. Τρεις φορές, γιατί είχαμε και τους συμμαδεύσεις μαζί. Α, βέβαια. Προχωράμε. Το είχε σημαδέψει ο Γιάνγκος. Ναι. Γιατί το είχε βγάλει ότι το μονοπάτι το δικό μου, ναι. Το Μάρκο το μονοπάτι. Αλλά δεν το είχε σημαδέψει καλά. Γι' αυτό ήρθαμε με τον εγγονό τον Μάρκο. Και το σημαδέψατε. Και το σημαδέψατε να το βλέπουμε και κάτω και πάνω. Δηλαδή και άμα ανεβαίνει και άμα κάτω. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Προχωράμε. Για να σου δείξω εδώ ένα μέρος. Είχε μια πέφτυγα μέσα. Που έχει τι? Είχε πέφτυγα μέσα και δεν έφευγε. Πέφτυγα. Πέφτυγα. Α, πέφτυγα. Και. Εγώ θα το πω. Πάντα περνά από εδώ. Ναι. Χιλιάδες φορές ένα αυτοί αυτά. Λοιπόν, εδώ έπιανα αυτό το κουλαράκι και ανεβαίνω πάνω. Ναι. Μια μέρα λοιπόν είδε και ένα σκυλάκι μαζί. Ναι. Και έβγαλε την πέρα από εδώ, τη μία. Ναι. Εγώ κάθισα εδώ πέρα και κοίταγα κάτω γιατί μου αρέσει. Καμιά φορά πήγε το μάτι μου εδώ στο... Στο θάμνο. Στο θάμνο μέσα. Ναι. Βλέπω την πέτρα και καθόταν εκεί. Και δεν έφευγε. Είχε τα αυγά της μέσα και δεν έφευγε. Και όποτε πέρασα 15 μέρες, γιατί τότε ερχόμενα κάθε μέρα, και ενώ τραβάγω και από το κουλαράκι, ναι. Πέρδικα δεν έφευγε. Ναι. Μέχρι που ήρθα μια μέρα, τα είχε σκάσει τα πουλιά της και είχε φύγει.
Έχουμε κάνει τα μισά. Έρχομαι εδώ, εδώ ε.
αυτό το σημείο θέλω. Ογδοντάενα! Ογδοντάενα! Εγώ ξέρω 40 έρηδες που δεν μπορώ να κάνω αυτή τη διαδρομή. Και εμένα μου έχει βγει η γλώσσα. Μ' αρέσει η διαδρομή αυτή και γι' αυτό την κάνω. Δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η διαδρομή. Ναι. Προχωράμε! Προχωράμε! Μάρκο, μπορώ να κρατάς τη ζακέτα μου? Ναι. Τώρα, προς τα πού. Ευθεία. Εδώ. Θεός φυλάξει. Θεός φυλάξει. Εδώ είναι που έλεγες η θέα. Εδώ είναι. Φέρμενε. Πιο πέρα έχει πιο ωραία. Πιο ωραία είναι πιο πέρα. Βλέπεις και πιο πέρα. Έχει ωραία. Ωραία. Μπορώ να κάνω τα πένια, μπορώ να την κάμπα. Άντο κλει... Α, με κοροϊδεύες. Όχι, πέρδικα. Πέρδικα, δεν είδε. Α, Μάρκο, με κοροϊδεύες. Εγώ τώρα νομίζω είχε κι άλλο βουνό από πάνω. Καλό. Ακόμα. Αυτό είναι το τελευταίο. Ήθελες κι άλλο, ε. Όχι. Του στρατού το υψώματο του βουνού. Α. Εδώ πέρα.
αυτά τώρα, η σημαία, την έχω βάλει εγώ. Δηλαδή ο κόσμος μου δίνει τα χρήματα και έβαλα τη σημαία, πισιβάζω το μοναστήρι κάθε καλοκαίρι. Έκανα και μια ντουαλέτα και πια κάτω για... Και τα υλικά πώς έρχονται πάνω? Τα υλικά, δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχουν τώρα... Δράγια. Αυτό, τα σηκώνουμε, τα σηκώνουμε. Τα σηκώνουν εργάτες. Σηκωτά έρχονται πάνω τα σημέντα, άμμο που κάνουμε πισιβές, ασβέστη. Όλα αυτά έρχονται με τα χέρια πάνω. Πολύ δύσκολα είναι, αλλά τι να κάνω. Πρέπει να το επισκευάζουμε, λέει. Φέρω τον Αδεγιώργο. Πότε πρώτα αρχίσατε να περπατάτε με αυτό το μονοπάτι? Αυτό το μονοπάτι γύρω στο 1996. Α, αργά! Ναι, βέβαια. Πριν ερχόμενα, το πιο ωραίο, το ρεκόρ μου για να ερχόμενα πάνω είναι 207 φορές το μήνα. 207 φορές το μήνα. Και με τα πολλά, πιο πολλά άλλα χρόνια, μετά 185 εκεί. Το μήνα. Το χρόνο, το χρόνο. Α, το χρόνο, α. Λάθος. Α, εντάξει. Το χρόνο. Μπράβο. Το κλεισάκι αυτό πότε χτίστηκε, ξέρουμε? Αυτό το 1956. Α, πρόσφατο. Ναι. Α, δεν είναι παλιό. Και ποιος το χτίσε, ξέρουμε? Δεν το γράψα, το χτίσανε απερίτες αυτό που ναι, αλλά
Ποιος ήταν η πρωτοβουλία, τι ήταν η ιδέα, ξέρουμε. Τεχνίτης. Ναι. Κάποιος από τη Ρόδο. Α. Έχει βιβλίο. Σκέπτες, εγώ το γράφω πιο πίσω, τα δικά μου. Τα δικά μου είναι εδώ. Σήμερα έχουμε 31, Ναι, ναι. 31, πρώτο, 2014. Πόσες φορές ήρθες μέσα στο 2014 μέχρι τώρα, τον Ιανουάριο. 14, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. 14, 7, 8, 9 φορές. Τρεις, μήπως κάνετε λάθος, τρεις, για γυρίστε, τρεις. Τρεις εδώ. Τρεις. Τρεις. Τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά, δέκα φορές. Δέκα φορές. Δέκα φορές. Πρώτο μήνα. Δηλαδή πάτε για 120 το χρόνο. Αν μπορώ να ζήσω μέχρι αυτό, πάω για να συμπληρώσω 3.000. Και πόσο είστε τώρα? Έχω 2.720 φορές τώρα και προχωράω, γιατί κάθε 20-30 άμα έρθω, το συμπληρώνω εδώ που το γράφω, ότι πολλές φορές έχω έρθει. Να, εδώ. Εδώ. Εδώ ήταν τώρα 2.700, ας πούμε. Ναι. Τις 20 τις έχω κάνει μετά. Έχω άλλο βιβλίο που ήταν τα πολλά. Ναι. Γιατί το έχω πάρει στο σπίτι. Γιατί έρχονται εδώ και γράφουν. Ενώ τους αφήνουν φίλα να βάλουν τα ονόματά τους. Ναι. Αυτοί ξεφεύγουν και έρχονται και γράφουν εκεί που είμαι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Και μου χαλάνε το. Και του πήρα το άλλο βιβλίο γιατί οι πολλές επισκέψεις που έχω εδώ πέρα είναι στο άλλο βιβλίο που το έχω στο σπίτι. Αυτή είναι η εύκολη διαδρομή. Αυτή είναι η πιο εύκολη διαδρομή. Από εδώ έρχονται όλοι. Ναι. Εδώ πήρε φωτιά και κάει και όλο κάτω. Ναι. Μόνο αυτό το κομμάτι εδώ έμεινε, δεν ήρθε η φωτιά εδώ πέρα. Ποια χρονολογία. Τυχώς. Στο σημείο αυτό είχαμε έρθει στο κυνήγι εγώ, ο Χανιώτης, του δημάρχου πατέρας και ο Μανατζής.
αυτοί είχαν πολλά σιλάκια, σιλιά, γιατί ψάχναν για λαγό. Εγώ είχα ένα σιλάκι. Και είχα πάει, εγώ πήγα από πάνω στον προφήτη Ηλία και μετά γύρισα κάτω και κάτσα εκεί σε αυτόν τον βράχο, γιατί εγώ κύρια για ορτίκια τέτοια. Αυτοί καθόταν εδώ και ταΐζαν τα, ποτίζαν τα σιλάκια τους. Εγώ όπως κοιτάζω από εκεί πέρα, ενώ περάσανε οι κυνηγοί με τόσους στήλους, σιλιά, ο λαγός δεν βγήκε και πέρναγε μετά μόνος ο λαγός από εδώ, μπροστά τους, από κάτω. Οι σύλλοι, τα σιλάκια ήταν όλα εδώ. Φωνάζω από πάνω το μαναζί, βρε ο λαγός, βρε περνάω μπροστά σου. Δώσε το ίδιο λαγός, σκότωσε από εδώ και πέρα, ο λαγός πήγαινε πέρα. Το σκότωσε. Το σκότωσε. Αυτά να σου πω δηλαδή ότι με τόσα σιλιά που περάσανε, ο λαγός δεν βγήκε. Παρά μετά βγει μόνος του και έφυγε. Και επειδή φοβήθηκε φαίνεται μετά ίσως να μην τον ευρούνε, και πέρανε από μπροστά τους. Η περιοχή αυτή έχει πολλούς λαγούς. Και όλοι οι κυνηγοί πιο πολλοί, όλοι έρχονται εδώ πέρα για να τους πιάσουνε. Αυτοί τώρα έχουν κάνει κυνηγοί εκεί πέρα από κάτω. Σκάψανε ένα κομμάτι, το περιφράξανε και βάλανε νερό και το σκάβανε και το καλλιεργούν και το φυτεύουν με κρυθάρια και αυτά για να πηγαίνουν τα πουλιά και οι λαγοί να τρώνε σε αυτό το μέρος εκεί πέρα. Αλλά είναι εδώ, τα γυρίσει εδώ πέρα, πάντα εγώ που ερχόμαστε στο κυνήγι, πάντα έβγαζα λαγό. Πάντα. Γι' αυτό και αυτοί ήρθαν εδώ, που είπα πιο μπροστά, ο Μαναζής, ο Χανιώτης, το μέρος αυτό επειδή βγάζει λαγούς. Τώρα γιατί έρχονται εδώ πέρα, τώρα δεν ξέρω τι να πω. Άγω τους σκύλους. Yeah. Πάμε, προχωράμε. Προχωράμε. Όταν ερχόμουν στο κυνήγι, ερχόμουν πρώτα από εδώ στον προφήτη Ηλία και μετά κατέβαινα από εδώ και ανέβαινα πάνω από τα βράχια αυτά από πάνω, γιατί και από πάνω, από εκεί στο ίσιο από πάνω και από εκεί σε αυτό το σημείο έχει λαγούς πολλούς και πέρδικες και λαγούς έχει το μέρος αυτό από πάνω και πάντα πήγαινα, ανέβαινα από εδώ τα βράχια από εκεί και ανέβαινα πάνω και από αυτά τα βράχια από εδώ, τότε δεν είχα πρόβλημα. Ανέβαινα σαν ένα αγριό κάτσικο. Γιατί τώρα έχεις πρόβλημα. Τώρα είσαι προβληματικός, δηλαδή για να ξέρω κι εγώ. Δεν είναι προβληματικός, αλλά... Γιατί άφησες πίσω και τον εγγονό και εμένα. Άλλο τότε κι άλλο. Πριν από... εγώ έχω... τώρα γύρωσα 4 χρόνια που... ας πούμε προσέχω λιγάκι στα βράχια. Πιο μπροστά δεν με νοιάζει τίποτα. Ούτε πιο μπροστά που... ήμουνα μέχρι 75 χρονών, λίγοι ερχόταν μαζί μου στην ανηφόρα. Όλοι φοβόντουσαν γιατί αντέχω ανηφόρα, ανεβαίνω. Δεν έχω πρόβλημα. Λίγοι ερχόταν μαζί μου. Στην πλαγιά αυτή εδώ πέρα και προς τα κάτω εδώ πέρα όλο το μέρος αυτό, βγαίνουν τα πιο νόστιμα μανιτάρια της Καρπάδου και μπορεί και κατ' επέκταση, δεν ξέρω, μπορεί και αλλού. Πολύ νόστιμα και δεν έχει και χαλασμένα. Είναι πάντα καλά μανιτάρια. Πέρσι είχε πολλά, φέτος δεν έχει. Λοιπόν, τα γρεοκάτσικα δεν τα βρήκαμε σήμερα. Προχτές που ανέβαινα πάνω από εδώ, είδα ένα πράγμα σαν και έκανε κίνηση. Είχε κάτι κέρατα, Γιώργο, με συγχωρείς. Έλα. Πάνω από μισό μέτρο, λόγω τιμής. Και ήταν τρία γρεοκάτσικα σεργικά τράγι. Και με κοιτάζανε. Εγώ λοιπόν φοβήθηκα γιατί λέω, αν με μουντάρουν αυτοί, και του σφύριξα με αυτό. Του σφύριξα για να δω την αντίδρασή τους. Και αντιδράσα πραγματικώς και πήγαν προς τα πάνω. Γιατί ξέρεις, άμα σε μουντάρουν αυτοί, τελείωσε. Τελείωσε. Βέβαια. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ μεγάλα κατσίκια τέτοια, δεν ξέρω. Τέτοια κέρατα, αυτά δεν έχω ξαναδεί, να είναι
τόσο μακριά προς τα πέρα. Προς τα πέρα ανοιχτά, σαν κλαδιά ήταν. Σαν ξερά κλαδιά ήταν. Τόσο... Αλλά τώρα σήμα δεν φάνηκαν. Αν τα δούμε παρακάτω, θα δούμε. Εδώ που έρχονται τώρα τα κανάλια από την Αθήνα, το Sky, το... Η έρτη της Ρόδου το κανάλι, δεν τους είπε κανένας να έρθουν από εδώ να βγάλουν, γιατί το... αυτό το μονοπάτι όπως είδες είναι διαφορετικό από τα άλλα. Έχει τέτοια θέα που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Ποτέ δεν είπε κανένας ότι υπάρχω εγώ και έρχομαι χιλιάδες φορές εδώ πάνω να τους φέρω πάνω να το δούνε. Σωστό. Τη διαδρομή αυτή που πήγαμε πάνω μέχρι το μοναστήρι και να πάω και να γυρίσω πήγαινα σε 50 λεπτά. Τα 3 λεπτά ήταν να βάλω την υπογραφή, την ημερομηνία, να ανάψω το καντήλι, να χτυπήσω και 2-3 φορές την καμπάνα. Τα 3 λεπτά ήταν αυτά. Και 47 λεπτά να πάω πάνω και να γυρίσω κάτω. Αυτό ήταν. Αυτός ήταν ο χρόνος της διαδρομής αυτής που έκανα τότε.